πάντων στον Αγίον Αλέησε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέγημον Θεός. Τώρα που ότι γίνατε υπέροχο δίδυμο και αγαπημένο δίδυμο, ξέρετε, θα το πω και θα το υπογραμμίσω. Το ότι ο ένας έδινε στον άλλον τα καλύτερα κομμάτια να πει, αυτό δείχνει αγάπη και ταπείνωση και από τους δυο. Σας αγαπώ και τους δυο και σας λατρεύω. Και εύχομαι ο Θεούλης να σας τα ανταποδώσει όλα, μέσα από την μεγάλη του ευλογία και αγάπη. Επειδή ο ήλιος χτυπάει και δεν θέλω να βασανίζεστε, δύο λόγια θα πω σήμερα. Είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Γιορτάζει η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. 630 που μαζεύτηκαν για να κουβεντιάσουν, να κουβεντιάσουν, να κουβεντιάσουν, να κουβεντιάσουν, να κάνουν προσευχή, 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 προσευχή και να δώσει ο Θεός ποιο είναι το σωστό το δόγμα. Και τι δογμάτισαν σε αυτήν τη σύνοδο. Είναι η σύνοδο στην οποία δογμάτισαν εναντίον των μονοφυσιτών, οι οποίοι λέγαν ο Χριστός, οι μεν λέγανε ότι είναι τέλειος Θεός μόνον, και φάνηκε σαν άνθρωπος, και οι άλλοι λέγανε ότι είναι σκέτος άνθρωπος και πήρε λίγο από την ευλογία της θεότητας. Και έρχεται η Εκκλησία και το ξεκαθαρίζει, το υπογραμμίζει και μας το παραδίνει σε μεγαλείο η Εκκλησία μας, ότι ο Χριστός μας ήταν και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τι σημαίνει, μωρέ, για τη σωτηρία μας αυτό, για μας? Όχι για τη θεολογία και για αυτούς που τα γράψανε και τα είπανε και μας τα υπογράμμισαν. Ότι ο Χριστός μας καταδέχτηκε και κατέβηκε στη γη και παρέλαβε το ίδιο σώμα με αυτό που έχουμε κι εμείς. Μπήκε μέσα στο χωματένιο σώμα, σε αυτό το σώμα που είναι από χώμα και από πυλό, και μπήκε ολόκληρη η θεότητα. Και έγινε Θεός και άνθρωπος, όχι διε αυτόν για τον εαυτό του, αλλά για να πάρει, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που προσέλαβε το σώμα μας δηλαδή, αυτό και έσωσε. Δέστε ταπείνωση ο Θεός. Δέστε αγάπη ο Θεός. Και ήρθε και δεν τον έφτανε που ήρθε. Δεν τον έφτανε να το παίξει Θεός δυνατός, ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας να τον πειράξει, ούτε να κουραστεί, ούτε να υποφέρει, ούτε να βασανιστεί. Θα μπορούσα, λέει, εκεί το βράδυ που βγαίνει από τον κήπο της Γεστημανή και ορμάνε και τον συλλαμβάνουνε, θα μπορούσα, λέει, τώρα να παρετάξω στρατιές ολόκληρες λεγεώνες αγγέλων. Και όμως ο Χριστός αφήνεται στα χέρια
των δικαστών του αφήνεται στα χέρια των κακούργων να τον κάνουν ό,τι θέλουνε. Γιατί πάλι? Για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν είχε τίποτα να κερδίσει, αλλά και τίποτα να χάσει ο Θεός. Έμεινε τέλειος Θεός. Αλλά με κρυμμένη όσο μπορούσε την θεότητα. Κρυμμένη η θεότητά του. Ναι ρε εσείς, κρυμμένη η θεότητα. Τι σημαίνει αυτό? Να μην εμφανίζεται η δόξα της θεότητας, παρά μόνο ποια στιγμή εμφανίστηκε η δόξα της θεότητας? Στην ημέρα της μεταμορφώσεως που θα τη γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, με πανηγύρι στη Σαρακίνα που είναι ο Ναός Μεταμόρφωση. Για λίγα λεπτά άφησε να λάμψει η θεότητα και οι μαθητές, λέει, τρεις δεν άντεξαν και έπεσαν κάτω το πρόσωπο επί της γης και έκρυψαν, λέει, τα πρόσωπα και τα μάτια τους γιατί δεν άντεχαν το πυρ της θεότητος. Ναι, αλλά δεν το έδειξε αυτό ο Θεός. Γιατί δεν ήθελε να φοβηθεί ο άνθρωπος από τη δόξα του. Δεν ήθελε εμείς να φοβόμαστε, αλλά εμείς να τον πλησιάζουμε για την αγάπη του, για τη φιλανθρωπία του, για την υπομονή του, για την τρέλα που έχει για μας. Και δέστε τώρα, αυτός ο Θεός μας αφήνει ακόμα και το υπέρτατο μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία, πάλι με υλικά είδη. Δεν μας δείχνει τη σάρκα του να λάμπει, να στράφτει, να πετάει φωτιές, αλλά μας αφήνει το ψωμάκι και το κρασάκι, τα οποία είναι ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του και η θεότητά του. Και αυτό κοινωνάμε. Και αυτόν το Χριστό προσκυνάμε. Και με αυτόν το Χριστό ζούμε. Αυτός ο Χριστός μας αγκαλιάζει. Αυτός ο Χριστός δακρύζει για μας. Αυτός ο Χριστός χαίρεται για μας. Αυτός ο Χριστός αγωνιά για μας. Αυτός ο Χριστός πονάει για μας. Ναι, αυτός ο Χριστός. Έτσι όμορφα, όπως μας τον ζωγράφισαν, μας τον περιέγραψαν και μας τον άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λοιπόν, λέει σήμερα ο Απόστολος Παύλος και τελειώνω. Μη κάθεστε, μωρέ, και κουβεντιάζετε τζάμπα πράγματα. Ο Χριστός είναι πιο δυνατός από τα πάντα. Και έχουμε εμείς μια αγωνία σήμερα. Ακούστε τώρα αγωνία που έχει πιάσει τους χριστιανούς. Θα νικήσει ο Χριστός ή θα νικήσει ο διάβολος? Γιατί, μωρέ, μπήκε μέσα στα μυαλά σας η σκέψη ότι μπορεί και να νικήσει ο διάβολος? Πώς γίνεται να μπήκε μέσα στα μυαλά η σκέψη των χριστιανών ότι μπορεί να νικήσει ο διάβολος? Και έχουν όλοι μια αγωνία, μήπως δεν νικήσει ο Χριστός? Ο Χριστός θα νικήσει, αλλά τα όπλα του Χριστού και τα όπλα και των χριστιανών δεν είναι ντουφέκια, δεν είναι βόμβες, δεν είναι χαντζάρια, δεν είναι όπλα υλικά, δεν είναι βρίσιμο. Βρίζουμε τους αθέους. Τι σας φταίνε, μωρέ, οι άθεοι και οι άπιστοι και τους βρίζετε? Και τότε, παπά μου, πώς τους πολεμάμε αυτούς? Εμείς πολεμάμε με την αγάπη μας. Εμείς πολεμάμε μόνο με την αγάπη. Εμείς πολεμάμε με την προσευχή. Εμείς πολεμάμε με τα δάκρυα, τα οποία είναι δάκρυα
συγκίνηση στο Θεό, αλλά και αγάπη στο συνάνθρωπο. Εμείς πολεμάμε με την αγκαλιά. Εμείς πολεμάμε με τη συγγνώμη. Εμείς πολεμάμε με τους Αγίους, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους. Μου έλεγε ο Παπαχρίστος εκεί στον Αρχάγγελο που φύγα και έλεγε και ξανά έλεγε «Το παλικαράκι μας στον ουρανό Αρχάγγελος! Το παλικαράκι μας στον ουρανό Αρχάγγελος!» Ο οποίος όμως δεν κατεβαίνει ποτέ για να ματώσει τον άνθρωπο, αλλά κατεβαίνει για να τον σώσει τον άνθρωπο. «Δεν ήρθα, λέει ο Χριστός, για να κρίνω τους ανθρώπους, ήλθα για να σωθούν οι άνθρωποι διε με, από μένα να σωθούν οι άνθρωποι». Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, δεν βρίζουμε εμείς, δεν φωνάζουμε εμείς. Και στα πεζοδρόμια που βγαίνουν, τι φωνές ίδιες με τον πολιτικό μωρή είναι αυτές? Ποιος είπε ότι εμείς πολεμάμε και βρίζουμε? Εμείς πολεμάμε και αγκαλιάζουμε, πολεμάμε και χαϊδεύουμε, πολεμάμε και χαμογελάμε, πολεμάμε και προσευχόμαστε, πολεμάμε και ματώνουμε, αλλά όχι τον άλλον. Δεν ματώνουμε μωρέ το συνάνθρωπο εμείς. Τον εαυτό μας ματώνουμε από αγάπη για το συνάνθρωπο. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν να έχουμε στην καρδιά μας. Σήμερα και την άλλη Κυριακή, συγχωρέστε με που μόνο Κυριακή βλέπω τον Ιούλιο, αφήστε με και εμένα λίγο να ξεκουραστώ. Και από 1η Αυγούστου μέχρι και 13 θα είμαι κάθε μέρα μετά τις παρακλήσεις, μια εβδομάδα εδώ και μια εβδομάδα απέναντι, για να σας βλέπω όσες ώρες θέλετε. Και επιπλέον, την Παναγία θα την κάνουμε αγρυπνία το βράδυ όπως το συνηθίζουμε. Όποιοι θέλετε να έχετε την άλλη μέρα ελεύθερη, να μην πάτε εκκλησία το πρωί, έλατε εδώ το βράδυ, εδώ θα την κάνουμε. 9 με 8.30 με 12.30. Και έχουμε και το πανηγυράκι στην Σαρακίνα, 6 του μηνός της Μεταμορφώσεως. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Και τις χαζομάρες μου τις πολλές, να μου πεις συγχωρέσετε μου. Σας έτυχε χαζός και τρελός παπάς. Τι να κάνω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κάτσε κάτω, δεν κάνω λίγο ακόμα, αφού έχεις όρεξη.